Σε 37 ανέρχονται τα νομικά πρόσωπα της περιφέρειας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκ των οποίων πολλά είναι ανενεργά εδώ και χρόνια. Αυτό το ομιχλώδες τοπίο προς όφελος της ίδιας της λειτουργίας της επιχειρεί να ξεκαθαρίσει με πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Παυλίδης. Μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Παυλίδη στο Περιφερειακό Σώμα και στην συμπολίτευση αλλά και στην αντιπολίτευση, θέλει να νοικοκυρεύσει τα του οίκου του, δηλαδή της περιφέρειάς μας. Πραγματικά ενημέρωσε στο Σώμα ότι αυτή τη στιγμή στην περιφέρειά μας υπάρχουν 37 νομικά πρόσωπα, στα οποία είτε η περιφέρειά μας συμμετέχει κατά αποκλειστικότητα, κατά 100%, είτε ως μέτοχος μαζί με άλλους φορείς. Δυστυχώς, πολλά νομικά πρόσωπα από τα 37 είτε σήμερα δεν λειτουργούν, είτε είναι ανενεργά, είτε βρίσκονται στο στάδιο της εκαθάρισης, αλλά δυστυχώς δεν έχουν λυθεί. Αυτό το ομιχλώδης τοπίο, με την πρωτοβουλία αυτή, ο Γιώργος ο Παυλίδης θέλει να το ξεκαθαρίσει, να νοικοκυρεύσουμε δηλαδή τα του οίκου μας. Μετά από πρότασή του, η οποία έγινε δεκτή από το Περιφερειακό Συμβούλιο ομόφωνα, αποφασίστηκε να συσταθεί σε κάθε περιφερειακή ενότητα μια τριμελής επιτροπή, όπου θα συμμετέχουν δύο σύμβουλοι από την πλειοψηφία και ένας από τη μειοψηφία, ώστε μέχρι τέλη του έτους, μέχρι δηλαδή τέλη Δεκεμβρίου του 2015, να καταθέσουν τις προτάσεις τους, ώστε να μας γνωστοποιήσει στη συνέχεια στο Περιφερειακό Συμβούλιο ποια νομικά πρόσωπα από τα 37 σήμερα πρέπει να συνεχίζουν να λειτουργούν και να δραστηριοποιούνται για το σκοπό για το οποίο έχουν συσταθεί, ποια πρέπει να λυθούν ώστε να σταματήσει να υπάρχει αυτό το ομιχλώδες τοπίο. Ήταν μια πρωτοβουλία η οποία δυστυχώς έπρεπε να είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια, είτε από την προηγούμενη περιφερειακή διοίκηση, είτε από την πάλι ποτέ νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, γιατί πολλά από αυτά τα νομικά πρόσωπα έχουν πάψει να λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια, κάποια μάλιστα μεταξύ των οποίων κάποια από το 2002 και το 2003. Αυτό το ομιχλώδες, επαναλαμβάνω, το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαριστεί και γι' αυτό το λόγο ο Περιφερειάρχης ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία. Από τα συνολικά 37 νομικά πρόσωπα και εταιρείες, 8 υπάγονται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, 8 στην περιφερειακή ενότητα Εύρου, 3 στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης, 6 στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης, 6 στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας και άλλα 6 στην περιφερειακή ενότητα Δράμας. Έτσι, έργο της Τριμελούς Επιτροπής που θα συσταθεί σε κάθε περιφερειακή ενότητα, αποτελούμενη από τη συμπολίτευση και την αντιπολίτευση, με ταυτόχρονη συμμετοχή νομικού συμβούλου, θα είναι να προτείνει ποια από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις εταιρείες θα πρέπει να εκαθαριστούν και ποια να συνεχίσουν να λειτουργούν.